Πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, παρόλο που τα μέτωπα της φωτιάς έχουν περιοριστεί, ακόμη είναι ενεργά και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες πολύ σύντομα και αυτά να σταματήσουν, να εξαφανιστούν, για να γίνει η καταγραφή και είναι και ένα, αν θέλετε, ένα αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για άμεση καταγραφή και κυρίως αποζημίωση το 100% των ζημιών οι οποίες θα διαπιστωθούν σε αυτή τη διαδικασία μόλις σβήσει η φωτιά. Δυστυχώς δεν θέλουμε να επικαλεστούμε τις προβλέψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος σχετικά με τις πυρκαγιές, αλλά πολύ νωρίς, πριν ακόμη αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, είχαμε πει ότι το α και το ω της πυρασφάλειας είναι η πρόληψη. Και δυστυχώς και εφέτος, δεν είναι η μόνη χρονιά, αλλά και τα προηγούμενα συνέβη αυτό, εφέτος προσθέθηκαν σε αυτό το που συνέβη σήμερα, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε καθόλου μα καθόλου πρόληψη, που δηλαδή να γίνουν διάνοιξη αγροτικών δρόμων, να συντηρηθούν και να διανοιχθούν καινούργιες αντιπυρικές ζώνες, να καθαριστούν από άλση μέχρι και τα δάση από την καύσιμη ύλη η οποία υπάρχει εκεί πέρα, και φυσικά δεν θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό με τα κονδύλια τα οποία διατέθηκαν, και είναι γνωστά αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε, να τα γνωρίζει και ο κόσμος. Για 365 δήμους εφέτος διατέθηκαν γύρω στα 18,5-19 εκατομμύρια ευρώ, και στην πυροσβεστική, η οποία έχει την ευθύνη του 65% του ελληνικού χερσαίου εδάφους, διατέθηκαν μόνο 4,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις προσλήψεις. Είναι δηλαδή ούτε καν να σπηρύνει το σημαντικότατο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας στην θερινή περίοδο. Επιπλέον, πέρα από τις καταστροφές που πέρασαν οι κάτοικοι, πραγματικά είμαστε ευτυχείς που δεν είχαμε και ανθρώπινα θύματα, αλλά παρόλα αυτά κάηκαν περιουσιακά στοιχεία πολύ σημαντικά, όπως λιοστάσια, μελίσια, στάνες. Θέλω να κάνω και μία αναφορά, και είναι κάτι που πραγματικά δίνουμε μεγάλη σημασία και στηρίζουμε αυτό τον επαγγελματικό χώρο. Αναφέρομαι στους πυροσβέστες, σε αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπερβάλλουν τον εαυτό τους για να μπορέσουν να διαφυλάξουν και την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη περιουσία, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον. Οι συνθήκες λοιπόν που δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ άσχημες. Ένα πάγιο αίτημά τους να ενταχθεί, και είναι, αν θέλετε, έχει και μια συμβολική σημασία να το αναφέρουμε σήμερα, να ενταχθεί το επάγγελμά τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Όλες οι κυβερνήσεις το παραπέμπουν στις καλένδες, χωρίς βέβαια να ανταμείβεται και αυτός ο κόπος οικονομικά και μισθολογικά, αλλά και με κάλυψη των εξόδων την διάρκεια της δασοπυρόσβεσης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που, αν θέλετε, επιτείνει την αδυναμία του πυροσβεστικού σώματος να αντιμετωπίσει αυτές τις φωτιές, είναι η πανσπερμία του προσωπικού όσον αφορά το εργασιακό καθεστώς που έχουν και που δράσει στην πυροσβεστική. Για παράδειγμα, εκτός από το μόνιμο προσωπικό, είναι και η εποχιακή υπάλληλη, που για τη φετινή χρονιά οι προσλήψεις οι καινούργιες ανέρχονται σε 1.300, με μια πραγματικά, αν δεν είχε τραγική διάσταση, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ανέκδοτο, οι 1.300 αυτοί εποχιακοί πυροσβέστες, οι οποίοι ήταν νέοι, ανεκπαίδευτοι, προσλήφθηκαν και πήγαν στα πυροσβεστικά, στην πυροσβεστική υπηρεσία και στα τμήματα, αφού ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν ανεκπαίδευτοι, και ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία θα έπρεπε να ρίχνει όλο το βάρος στην πρόληψη και στην επίβλεψη και στην κατάσβεση, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της ασχολούνταν με την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων. Και άφησα τελευταίο βέβαια και την δραματική διάσταση της υποχρηματοδότησης όλου αυτού του μηχανισμού, που πραγματικά σώζει ζωές και περιουσίες αν πραγματικά εργάζονταν, που οι κυβερνήσεις, καμία και οι προηγούμενες φυσικά αλλά και η παρούσα, δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια ούτε καν για να αλλάξουν ελάστικα τα ειδικά πυροσβεστικά αυτοκίνητα που δρούν εκτός εδάφους.